Ο πόνος βουβός, σπαραχτικό το αντίο στην 21χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά που έσβησε τόσο άδικα και ταυτόχρονα έγινε σύμβολο προσφοράς χάρη στο μεγαλείο ανθρωπιάς της μητέρας και του πατέρα της. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στα Νεροκούρου, συγγενείς, φίλοι, παιδιά που μεγάλωσαν μαζί της, την αποχαιρέτησαν με οδύνη και ένα αναπάντητο γιατί. Ανίποτος ο πόνος για τους γονείς και την αδελφή της που έχασαν για πάντα την δική τους αίμα. Δεν θα δουν ποτέ ξανά το χαμογελό της, θα ξέρουν όμως πως η καρδιά της εξακολουθεί να χτυπά σε άλλο σώμα, πως τα ζωτικά οργανά της έδωσαν ζωή σε συνανθρώπους μας. Η υπέρτατη πράξη αγάπης μέσα στη θλίψη και την οδύνη τους γίνεται παράδειγμα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τη δωρεά οργάνων στην ελληνική κοινωνία. Η δωρεά οργάνων που προέβη η οικογένειά της και η επιθυμία της Έμας να προσφέρει τα όργανά της στείλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ένα μήνυμα προσφοράς ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ευχόμαστε ως Δήμος Χανίων, ως τοπική κοινωνία να έχει δύναμη η οικογένειά της να μπορέσει να διαχειριστεί αυτόν τον πόνο και όλοι εμείς να μπορέσουμε να λάβουμε τα θετικά μηνύματα αυτής της γενναίας και τόσο δύσκολης πράξης. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να στηρίξουμε ένα εργαζόμενο της περιφέρειας, ο οποίος είχε αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια, τραγική αυτή η απώλεια, χάνοντας ένα παιδί με αξία και πολύ μέλλον μπροστά του, αλλά για να πιο πολύ να τιμήσουμε την πράξη του που είχε την γενναιότητα να προσφέρει τα όργανα της κοπελιάς, κάτι το οποίο είχε εκφράσει και η ίδια φαίνεται αν είπα τον χρόνο. Η καρδιά της 21χρονης Έμας που έπεσε θύμα τροχαίου και εγκαταλείφθηκε στη Θεσσαλονίκη σοκάροντας στο Πανελλήνιο μεταμοσχεύθηκε σε μια 40χρονη μητέρα η οποία ήταν στο τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας. Στο μήνυμά της προς την λήπτρια, η μητέρα της νεαρής φοιτήτριας υπερβαίνει τον πόνο της απώλειας του παιδιού της, κάνοντας ακόμα πιο ισχυρή την αξία της δωρεάς. Για αυτή τη μητέρα που πήρε την καρδιά του παιδιού μου, θέλω να ξέρει ότι είναι διπλά τυχερή. Όχι μόνο γιατί βρέθηκε μια συμβατή καρδιά, αλλά γιατί δεν πήρε την οποιαδήποτε καρδιά. Πήρε μια καρδιά ατόφιο χρυσάφι. Μια καρδιά που χτυπούσε μόνο για να κάνει το καλό. Μια καρδιά που ήξερε μόνο να αγαπά. Αποτελεί μια παρακαταθήκη για όλους εμάς για να συνεχιστούν οι δωρεές οργάνων γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος. Η διαδικασία μεταμόσχευσης των δώρων ζωής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το ύπαρ της Έμας μεταμοσχεύθηκε σε έναν 62χρονο από τα Γρεβενά, ενώ δύο γυναίκες, μια 55χρονη στο Λαϊκό και μια 52χρονη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μπορούν πλέον να ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή χάρη στους νεφρούς της 21χρονης.